ελληνικό σχολείο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Θα υπάρξει, πιστεύετε, δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης? Κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς στόχος μας είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία εν συνόλο. Προφανώς αυτός είναι ένας γενικός στόχος και όπως ξέρετε ο Πρωθυπουργός υπάρχουν τρεις τομείς στους οποίους έχει δώσει μια ιδιαίτερη προτεραιότητα και αυτή είναι η παιδεία, η υγεία και η δημόσια ασφάλεια. Είναι τρεις τομείς στους οποίους ήδη προεκλογικά είχε πει ότι θα θέλει να εστιάσει. Τώρα, τα οικονομικά βεβαίως μένει να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και μιλάω εν συνόλο για την παιδεία, όχι μόνο για τα σχολεία, πέρα από τον στόχο της αύξησης του κρατικού προϋπολογισμού, υπάρχει ένας παράλληλος στόχος, κυρίως όσον αφορά την τριτοβάθμια βέβαια εκπαίδευση, για αξιοποίηση και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για κατασκευή φοιτητικών εστιών. Σε πολλά μέρη σε όλη τη χώρα έχουμε προβλήματα με τις φοιτητικές εστίες. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δώσουμε ως ένα εργαλείο στα ιδρύματα, προκειμένου ακριβώς, υπάρχει βεβαίως ήδη, αλλά να απλοποιηθεί αυτό, προκειμένου ακριβώς να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να αξιοποιήσουν τα ιδρύματα και, άλλους πόρους. Όπως επίσης φορολογικά κίνητρα για δωρεές προς το βάθμιο ιδρύματα. Όπως μεγαλύτερη ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου των ευρεσιτεχνιών, των λεγόμενων πατεντών. Όλα αυτά μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα. Σας μιλώ προφανώς κυρίως για τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί στη δευτεροβάθμια θα πάνε πιο συγκεκριμένα και όπως καταλαβαίνετε η εξέταση των κρατικών προϋπολογισμών είναι συγκεκριμένη.